Μητσοπούλου έχετε απόλυτο δίκιο. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία που ευθύνονται με πολύ βαριές ευθύνες για την πορεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή. Θα έλεγα μάλιστα ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις μας είναι να αναδείξουμε αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα της δημιουργίας, Ελλάδα της παραγωγής, Ελλάδα του ΜΟΚ. Δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε τα μάτια, να κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε μια μεγάλη πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια σταθερή προοπτική για το μέλλον, πρέπει να φύγουμε από αυτήν την εφταετίως τώρα σκληρή επιτροπή των μνημονίων. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι να καταφέρουμε με διαστατικές αλλαγές, με μεταρρυθμίσεις, αλλά και με μια ισορροπία στον δείγμα πολιτικής μας, ώστε να προστατεύουμε ταυτόχρονα τους πιο αδύναμους, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σιγά-σιγά στην απόδοση της ελληνικής οικονομίας, να πιάνουμε δηλαδή τους στόχους μέχρι να είμαστε σε θέση τον Αύγουστο του 2018 να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα και να μπορέσουμε να βρεθούμε σε ένα τελείως καινούριο, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Ήδη το γεγονός ότι είχαμε μία υπεραπόδοση έναντι στόχων του 2016 και το 2017 και το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε όλα αυτά τα κακοσκήμενα στα οποία συναντηθήκαμε, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, έχουμε έσοδα και από αυτούς τους τομείς, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε, όχι μόνο να καπιάσουμε τους στόχους, αλλά ότι δημιουργούμε και ένα δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο καταγράφεται ήδη και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα από το 2019 και μετά να προβούμε στις αναγκαίες εκείνες διορθώσεις που θα ελαφρύνουν πρωτίστως εκείνους που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από τη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία πράγματι ήταν. Έτσι, από την Επιτροπή, ξέρουμε βεβαίως ότι η βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι το χρέος. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν ελπίζετε ότι μετά τις γερμανικές εκλογές στο Βερολίνο θα βάλει νερό στο κρασί του και τελικά στο θέμα αυτό είναι καλό να είναι μέσα στο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή όχι. Κύριε Τσακίδη, σε σχέση με το χρέος, να σας πω καταρχάς ότι κατά την εκτίμησή μας είχαμε μια πολιτική απόφαση στις 15 του Ιούνιου. Το οποίο ανεξαρτήτως αν δεν το εκτίμησαν και πάρα πολύ μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα ή η αντιπολίτευση. Το εκτίμησαν οι επενδυτές, το εκτίμησαν οι αγορές και αυτό εμάς μας αρκεί. Τι είχαμε στις 15 Γενάρη, είχαμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος κλειδώνει την προοπτική βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους στο βαθμό που το αμέσως επόμενο διάστημα υπάρξει και υπεραιτέρω ποσοτικοποίηση των παραμέτρων του αλγορίθμου. Και ποιο είναι το πιο ουσιαστικό? Το πιο ουσιαστικό είναι ότι δίνεται μια άλλη προοπτική ενόρασης του προβλήματος, από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν αντιμετωπίζουμε το χρέος μόνο ως πρόβλημα που έχει να κάνει με το κλάσμα που στον αριθμητή έχει το χρέος και στον παρονομαστή του ανεφάλιστον χώρο προϊόν, αλλά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ως τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να μπορεί ετησίως να αποπληρώνει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Μπήκε λοιπόν ένα πλαφόν το 15% των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών. Δεν θα υπερβαίνει λοιπόν αυτό το 15% του ΑΕΠ ετησίως και ταυτόχρονα προσδιορίστηκε και ένας μηχανισμός που συνδέει τα απαραίτητα μέτρα για την απομείωση του χρέους τα οποία δεσμεύονται οι εταίροι μας, δηλαδή την επέκταση της περίοδου χάριτος και της οριμάνσεως των αποπληρωμών, των ομολόγων, με την ανάπτυξη, με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Καθιστά δηλαδή τους εταίρους μας συνεταίρους στην προοπτική της ανάπτυξης. Πράγματι το άρθρο αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλο θόρυβο.
Και πράγματι δημιουργήθηκαν υπερβολικές αντιδράσεις, δέχτηκα επιθέσεις, μάλλον κάτι σημαντικό θα έγραψε αυτό το άνθρωπο ενώπιον τόσους πολλούς. Όμως, όποιος το διάβασε αυτό το άρθρο, νομίζω ότι κατάλαβε. Ήταν ξεκάθαρο πως, και μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά, πως οι διαφορές είναι ορατές για γυμνό οφθαλμού. Αυτό όμως που ενδεχομένως να ενόχλησε, ξέρετε, ήταν μια συγκεκριμένη παράγραφος που μιλούσε για μια ομοιότητα. Όχι η δική μου, η του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της περίοδου, της πρώτης περίοδου, της πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα το 1981 και της περίοδου που ζούμε σήμερα, από το 2015 και μετά. Και αναφερόμουν σε τι, όχι σε χαρακτηριστικά κοινά, αλλά στον συστημικό φόβο. Στο φόβο δηλαδή ενός συστήματος εξουσίας που τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ονομάσει κατεστημένων της δεξιάς, σήμερα είναι άλλες εποχές. Προφανώς και δεν είναι το κατεστημένο της δεξιάς, αλλά είναι ένα κατεστημένο διαπλοκής που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Ο συστημικός φόβος απέναντι σε κάτι που θέλει να αλλάξει τα πράγματα και πείθει το λαϊκό παράγοντα, εμπνέει, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις μέρες μας. Ο συστημικός φόβος απέναντι σε κάποια διαρκή προτάγματα, όπως το πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας. Εμείς πιστεύουμε σε αυτά τα προτάγματα και δίνουμε μάχη για αυτά τα προτάγματα. Θα κρυθούμε βεβαίως, όπως κρίνονται όλοι. Για να απαντήσω λοιπόν ευθέως στο ερώτημά σας. Αν εγώ έχω μία φιλοδοξία, αυτή δεν είναι να αντιγράψω κανένα. Αλλά η φιλοδοξία μου είναι να καταφέρω εγώ ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης που λειτουργεί συλλογικά, σε ένα χρόνο από τώρα, να είναι αυτή η κυβέρνηση που θα έχει βγάλει τη χώρα από μια βαθιά περιπέτεια στην οποία άλλη την έβαλα. Και να είμαι εγώ αυτός επικεφαλής μιας συλλογικής προσπάθειας, μιας κυβέρνησης που λειτουργεί συλλογικά, που θα έχει καταφέρει να αρχίσει σιγά σιγά να επουλώνει τις μεγάλες πληγές που χάραξε στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας ένα άλλο πολιτικό σύστημα που κατέρευσε. Και να είμαστε εμείς αυτοί που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να θέτουμε τις βάσεις ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, ενός νέου μοντέλου πιο υγιούς για την λειτουργία της οικονομίας. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου και για αυτή τη φιλοδοξία μάχομαι και εγώ και οι συνεργάτες μου όλα τα χρόνια. Για να πούμε στα πανεπιστήμια, νομίζω ότι φαντάζομαι το αναγνωρίζετε κι εσείς, τα μηνύματα που εκπέμπονται από την κυβέρνηση μας έχουν μπερδέψει λιγάκι. Τη μία μέρα φαίνεται να καταργείται τις πανελλαδικές, μάλιστα μια διαρροή που αποδόθηκε στο Μαξίμου ανέφερε, έλεγε μάλλον ότι εσείς δηλώσατε πως όσοι θα μπουν φέτος στα πανεπιστήμια στην πρώτη ηλικίου δεν θα δώσουν εξετάσεις, την άλλη μέρα τις επαναφέρετε. Εν τέλει, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είστε έτοιμοι να δώσετε προς διαβούλευση προβλέπει δύο εξετάσεις, Γενάρη και Ιούνιο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η τελική θέση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα και πότε νομίζετε ότι θα έχετε την οριστική θέση. Ευχαριστώ. Μάλλον δεν παρακολουθείτε στενά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις. Όλοι οι μαθητές αυτή τη στιγμή και όλοι οι γονείς γνωρίζουν τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης και σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση για να μπορέσω να επανέλθω κι εγώ σε μια εμβληματική μεταρρύθμιση που προχωράμε στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχολείο τα τελευταία χρόνια, το Λύκειο τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια τα δικά μου, τα χρόνια που εγώ ήμουν μαθητής, είχαμε τότε τις δέσμες στα τέσσερα μαθήματα, είχε γίνει πάραργο των φροντιστήριων. Εξεταστικός προθάλαμος και πάραργο των φροντιστήριων. Θυμάμαι, τα χρόνια τα δικά μου μάλιστα, ότι αφήναμε όλες τις απουσίες στο τέλος της χρονιάς, ώστε μετά το Πάσχα δεν πηγαίναμε, δεν πατούσαμε καν. Εκεί που γινόταν η πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία ήταν τα φροντιστήρια. Αυτό δεν άλλαξε για τα επόμενα χρόνια.
παρά τις όποιες αλλαγές γίνανε, άλλες αλλαγές βάλαν πολύ περισσότερα μαθήματα, άλλες μειώσαν ξανά τα μαθήματα, όμως αυτό δεν άλλαξε, διότι η πραγματική διαδικασία γινόταν και γίνεται και σήμερα δυστυχώς στο φροντιστήριο και το σχολείο έχει απαξιωθεί, το λύκειο έχει απαξιωθεί. Είναι μια διαδικασία η οποία στη συνείδηση του μέσου μαθητή είναι μια διαδικασία που δεν τον επωφελεί. Είναι βάσανο περισσότερο το σχολείο, δυστυχώς, και αγκαρία παρά ουσιαστική διαδικασία. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Αλλάζουμε τη διαδικασία εισαγωγής στη δεδάθμια εκπαίδευση, προσπαθώντας να δώσουμε αξία και περιεχόμενο στη μαθησιακή διαδικασία του λύκειου.